Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφάς, ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας πραγματοποιεί το Σάββατο στις 8 η ώρα το απόγευμα διάλεξη με θέμα «Η εξέλιξη της αστικής ιατρικής ευθύνης υπό το πρίσμα της μεταβαλλόμενης κοινωνικοτυπικής θέσης των ιατρών». Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά ένα από τους διοργανωτές της διάλεξης για να αναφερθεί στην εκδήλωση και έχουμε τον εκ νέου πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Βαγγέλη Χαρμπή. Κύριε Χαρμπή, μιας και τα λέμε μετά από τόσο καιρό μαζί, να σας ευχηθώ και από εδώ συγχαρητήρια πάλι για την επανεκλογή σας σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και να μας πείτε δύο λόγια για τη διάλεξη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο το απόγευμα στις 8 η ώρα. Ποιος θα είναι ο ομιλητής στην εκδήλωση αυτή? Είναι ο εξαίρετος συμπατριώτης μας, ο Μιχάλης ο Καρατσόλης, ο οποίος είναι δικαστικός πληρεξούσιος Α του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Είναι στην Αθήνα και πραγματικά έχει κάνει διατριβή πάνω σε ιατρικά θέματα. Με αποτέλεσμα ήταν μια ευκαιρία αυτή την εποχή, έτσι ώστε και να έρθει στην Άρτα και να μας διαφωτίσει με τις γνώσεις του στο περιβάλλον το νομικό που εμείς λίγα γνωρίζουμε, αλλά βέβαια στα πλαίσια άσκησης της ιατρικής. Είτε αυτή ασκείται από τον ιδιώτη, είτε από το δημόσιο. Και όταν λέμε από το δημόσιο, είτε σε παθολογικό, χειρουργικό τομέα και είτε σε κέντρο υγείας και πάει λέγοντας. Πιστεύουμε ότι πραγματικά συνδιοργανώνοντας με τον Δικηγορικό Σύλλογο και με τον Σύλλογο Σκουφά να διαφωτίσουμε και τους έγκλητους δικηγόρους της Άρτας αλλά και τους γιατρούς σε όπου και αν ευρίσκονται. Επαναλαμβάνω, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό φορέα. Γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι τα ίδια και μετά την πανδημία πραγματικά έχουν αυξηθεί. Και όχι μόνο έχουν αυξηθεί, αλλά και οι αγωγές και όλα για αποζημίωση ενάντια στους γιατρούς έχετε ακούσει και έχετε δει για τον COVID, πραγματικά μας έχουν τρελά. Θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερα λόγια όσον αφορά, είπα βέβαια το θέμα της ημερίδας, αλλά το θέλουμε λίγο πιο στοχευμένα έτσι και οι απλοί πολίτες να καταλάβουν. Σε τι ακριβώς, πού θα επεκταθούν στις ομιλίες τους, σε ποιο συγκεκριμένο αντικείμενο? Είναι στο αντικείμενο κατά πόσον ο γιατρός ευθύνεται έτσι ώστε να αποζημιωθεί κάποιος έτσι, για τυχόν λάθη παραλήψεις ή για μαλπράκτηση ή αυτό που λέμε ότι δεν ασκεί σωστά την ιατρική έτσι ώστε κάποιος να προσφύγει στη δικαιοσύνη με αποτέλεσμα να ο γιατρός να διωχθεί πειθαρχικά, ποινικά και πάλι λέγοντας ή αστικά. Έτσι. Πολλές φορές αυτό γίνεται είτε λόγω απώλειας ζωής ή αφήνοντας κάποια τύπου επιπλοκές, αναπηρίες και τα λοιπά. Βεβαίως, έτσι, όλα αυτά συνεπάγεται ότι ο έγκριτος νομικός γι' αυτό έρχεται στην Άρτα να μας διαφωτίσει και εγώ μην νομίζω ότι τα ξέρω όλα και πραγματικά η ομιλία του και η διάλεξή του θα είναι ενδιαφέροντα για μας και για τους νομικούς της Άρτας. Γιατί τέτοιες ομιλίες άλλη μια φορά έχουν γίνει και μάλιστα βέβαια σε περιορισμένο χώρο και χρόνο. Πιστεύω ότι αυτή είναι για το ευρύτερο σύλλογο το δικό μας και των δικηγόρων και πιστεύω ότι θα μας διαφωτίσει έτσι ώστε να ρίξει άπλετο φως στις τρέχουσες βέβαια έτσι αυτή τη στιγμή εξελίξεις που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί μετά τον COVID, οι αγωγές ενάντια σε γιατρούς για τον COVID, για post-COVID και όλα τα αυτά, είναι πάρα πολλές. Βέβαια, πολλές καταπίπτουν. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε τι και πώς θα σταθούμε και εμείς, αλλά και οι δικηγόροι. Γιατί να μην τρέχει άλλος άσκοπα σε δικηγόρους και σε αυτά για να κάνει αγωγές, μηνύσεις χωρίς νόημα. Με καταλάβατε σε αυτά? Ναι, ναι, να κατάλαβα. Να είναι ενήμεροι και οι δικηγόροι έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτοι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Ελπίζω να υπάρχει με την κατάλληλη συμμετοχή των πολιτών.
Από εκεί και έπειτα θέλω και ένα σχόλιο σας, μιας και χθες υπήρχε παράσταση διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από τους εργαζομένους του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας όσον αφορά το νέο νομοσχέδιο για την υγεία. Θέλω ένα σχόλιο σας. Κυρία Αγγέλη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας και σχεδόν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της Ελλάδος είναι αντίθετοι με αυτό το νομοσχέδιο. Όχι με όλο το νομοσχέδιο, σας επαναλαμβάνω, αλλά με κάποια άρθρα του νομοσχέδιου, όπως το άρθρο 10. Έτσι. Το οποίο λέει, κύριε Χαρμπή. Το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους γιατρούς του δημοσίου να ασκήσουν και ιδιωτική ιατρική, όπως και σε καθηγητές και σε γιατρούς του δημοσίου. Άρα καταργείται η μονιμότητα μια φορά, συν ότι πλέον αρχίζουν με τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια να μπαίνουν στο δημόσιο νοσοκομείο. Εμείς δυστυχώς είχαμε απογειθεί για αυτό το λόγο το 2015 επί Υπουργείας Γεωργιάδη, γιατί τότε το ΙΚΑ, όπως θυμάστε και όλοι οι συμπολίτες μας, ήμασταν και στο ΙΚΑ και μας ζήτησαν να διαλέξουμε ή μέσα ή έξω. Εμείς επιλέξαμε το ιδιωτικό χώρο, γιατί δεν νομίζουμε ότι μόνο το δημόσιο θα μπορούσε να σταθεί από μόνο του. Και διότι, να μην τα λέμε εδώ στην Άρτα, έτσι, ότι πραγματικά οι απολαβές δεν ήταν τόσες. Τις οποίες μας είχαν υποσχεθεί ούτε οι απολαβές, ούτε, ας το πούμε, τη μελιγενέστη. Τι θα γινόταν τα ιατρία και όλα αυτά. Δεν μας δώσαν χρονικό περιθώριο να αποφασίσουν. Και τώρα, βεβαίως, επανέρχονται για να βγάλουν τους μέσα έξω και πάει λέγοντας. Αντί να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, δυστυχώς προσπαθούμε να τα αποδυναμώσουμε. Δηλαδή, και λένε για τους αναισθησιολόγους. Οι αναισθησιολόγους δεν έχουν τα νοσοκομεία. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε τους αναισθησιολόγους έξω? Μάλιστα. Πρέπει να μπουν αναισθησιολόγους. Θα δημιουργηθούν δηλαδή μεγάλα ζητήματα. Μεγάλα ζητήματα, και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αυξηθούν. Θα είπε, ναι, και αντίκτυπο θα υπάρχει στους πολίτες. Ναι, σιγά σιγά, από ό,τι καταλαβαίνω, καταργείται και αυτό που λέμε δωρεάν υγεία για όλους, έτσι. Σχεδόν δεν καταργείται η δωρεάν υγεία για όλους, αλλά εν μέρη, επαναλαμβάνω, καταργείται. Μάλιστα. Εμείς είμαστε αντίθετοι, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει σταθεί, έχει δώσει αγώνες, έχει δώσει μάχες για την πανδημία, όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά δύο όλοι οι γιατροί. Δύο χρόνια τώρα και παραπάνω, τρία, ναι. Ήταν εκεί. Όλοι οι γιατροί, όλοι της χώρας, και αυτή τη στιγμή είναι αντίθετοι. Μάλιστα. Με κάποια άρθρα του νομοσχεδίου. Και γι' αυτό θέλουμε και κάποιες διευκρινήσεις, τις οποίες θα πρέπει να δώσει η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Γκάλια. Δεν είμαστε αντίθετοι με όλο το νομοσχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, με κάποια άρθρα είμαστε αντίθετοι. Εκεί είναι το θέμα, ότι αντί να δώσει αυξήσεις, δυστυχώς δεν ξέρω αν υπάρχουν περιθώρια οικονομικά, βρίσκει αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε οι γιατροί και να δουλεύουν περισσότερο για να αμυνθούν περισσότερο. Έτσι δεν είναι σωστό. Γιατί έχουμε εργασιακή κόπωση και αυτό δυστυχώς έχει αντίκτυπο στον ασθενή. Και εδώ είναι το θέμα της αστικής ιατρικής ευθύνης. Καταλάβατε. Μάλιστα. Όλα συνδέονται. Όλα. Κύριε Χαρμπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Εντάξει.